Αφιερωμένη στην πρόληψη του σαχαρόδους διαβήτη ήταν η σημερινή δράση του παραρτήματος Βόλου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην πλατεία του Αγίου Νικολάου. Οι εθελοντές διένυμαν ενημερωτικό υλικό και έκαναν μετρήσεις σαχάρου στους διερχόμενους πολίτες. Κάνουμε μετρήσεις ζαχάρου σε όποιους επιθυμεί, σε όποιον επιθυμεί. Δίνουμε, μοιράζουμε φυλάδια, εξηγούμε τι είναι ο διαβήτης, νούμερο 1, νούμερο 2 κλπ. Ούτως ώστε να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Γιατί δυστυχώς παγκοσμίως ο διαβήτης ανεβαίνει στα άτομα, δηλαδή αυξάνονται τα άτομα τα οποία υποφέρουν από ζαχαρόδι διαβήτη. Ήρθαμε εδώ με σκοπό να αφυπνίσουμε τον κόσμο όσον αφορά μια ασθένεια η οποία προσβάλλει 1 στους 10 ο οποίος ζει με ζαχαρόδι διαβήτη και 1 στους 5 ο οποίος δεν γνωρίζει ότι έχει. Κατά τη διάρκεια της σημερινής δράσης τονίστηκε η σημασία της υγιεινής διατροφής και της άσκησης, εις ό,τι αφορά στην πρόληψη του σαχαρόδους διαβήτη. Είναι και θέμα πρόληψης, είναι και θέμα διατροφής, θέμα άσκησης. Οπότε ναι, μπορεί κάποιος να διατηρήσει τα επίπεδα του ζαχάρου στο δέρμα του, στο σώμα του φυσιολογικά, εφόσον τηρεί κάποιες προδιαγραφές και σίγουρα συνεργασία με τον δικό του γιατρό. Ο σαχαρόδης διαβήτης είναι μια ύπουλη ασθένεια που αν δεν αντιμετωπιστεί μπορεί να επηρεάσει πολλά ζωτικά ανθρώπινα όργανα. Επηρεάζει όλα τα όργανα, από μάτια, νεφρά, καρδιά κλπ. Και τα υγεία φυσικά. Είναι μια ύπουλη ασθένεια. Είναι μια ύπουλη ασθένεια. Αν δεν την αντιληφθούμε, δεν την προλάβουμε, έτσι. Ναι, τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε. Αυτό είναι το δυστύχημα σε αυτή την περίπτωση. Στη χώρα μας ένα ποσοστό του πληθυσμού άνω του 30% πάσχει από σαχαρόδι διαβήτη που πλέον εκδηλώνεται με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα και σε άτομα ακόμη και κάτω των 20 ετών.